In Business News. Τις τελευταίες οικονομικές τάσεις και εξελίξεις που καταγράφονται στην Κύπρο, καθώς και τα διεθνή δεδομένα του οικονομικού κλάδου που επηρεάζουν την οικονομία του νησιού, απασχόλησαν το 1ο Νικοσία Economic Congress που πραγματοποιήθηκε την 5η 18 Απριλίου στο ξενοχείο Hilton Park. Επίτιμος προσκεκλημένος στο κορυφαίο χρηματοοικονομικό γεγονός της πρωτεύουσας ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιτυχημένες οικονομικές πολιτικές της Κύπρου. Cyprus is differentiated from Greece to the extent that it applied a set of policies that achieved a fiscal consolidation without jeopardizing growth. And I think this is the main lesson that I take away from the Cyprus experiment. Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, αφού αναφέρθηκε στο πλάνο που υπάρχει για το θέμα που προκύψε με τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων, επισήμανε την πρόοδο που υπάρχει σε όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Αυτές οι κινήσεις έχουν επισυμβεί. Έχει επίσης ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο και έχουμε με αυτόν τον τρόπο κινηθεί αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πιο ισχυρού και πιο αξιόπιστου τραπεζικού συστήματος που να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις ανάγκες των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεών μας. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αναφέρθηκε στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυπριακή οικονομία. There has been tremendous progress in dealing with the non-performing loans in our country. At their peak, non-performing loans were 28 billion euros. Currently, and I'm referring to the banking sector, not the economy, currently they are a little bit below 11 billion euros. That is a tremendous reduction. If we compare it to our GDP, that's a reduction of approximately 90% of GDP of our country in just 4 years. Ξεχωριστή παρουσία στο συνέδριο ήταν αυτή του Βρετανού υπατοαρμοστή Στέφεν Λίλι, ο οποίος διαβεβαίωσε πως σε ενδεχόμενο Brexit δεν θα επηρεαστεί η ζωή των Βρετανών κατοίκων της Κύπρου, όπως και αυτή των Κυπρίων που διαμένουν στη Βρετανία. It means that the 70,000 British citizens who live in the Republic of Cyprus and the around 30,000 Cypriot citizens who live in the UK will have their rights protected after Brexit. Το παρόν στο συνέδριο έδωσαν υπουργοί, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί και αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν ο ΣΕΛΚ και το περιοδικό Gold, συντονιστής η IMH και κύριος χορηγός η Alpha Bank Cyprus.